Κανένας δεν σε συλλαμβάνει επειδή σηκώνεις τον σταυρό που είναι σπασμένος πάνω στον τάφο. Αυτό είναι ένα δίκαιο που είναι πολύ θεμελιακό. Το να βάζεις μια πινακίδα, όπως έλεγε η κυρία, σε ένα ξενοδοχείο που είναι στο χώρο σου και πας και βάζεις μια πινακίδα πάνω στο ξενοδοχείο, σίγουρα θα σου κάνουν κάτι. Αλλά εγώ δεν σας λέω αυτό. Σας λέω να αρχίσετε από τα κημητήρια και να υπάρχει μια συστηματική σήμανση ότι αυτό είναι το κημητήριο τάπα. Το ανάλογο, σε λίγο πιο εξελιγμένο επίπεδο, είναι για τις εκκλησίες. Πολύ συχνά, επειδή εμείς πάμε στα κατεχόμενα για να κάνουμε συντήρηση κημητηρίων εκκλησιών, δεν πάμε. Άμα δεν το ξέρεις, δεν ξέρεις καν ποια εκκλησία είναι. Και άμα είναι λίγο ερυπημένη, δεν μπορείς να βρεις και μερικά στοιχεία με Άγιο για να σε βοηθήσει. Αλλά πρέπει κάποιος παλιός να σου έχει πει. Ο Δήμος. Ναι, πώς το λέμε τώρα. Όχι. Το εκκλησιαστικό. Η Μητρόπολη Χερίνιας έκανε ένα βιβλίο, πολύ σημαντικό, το οποίο επιτρέπει να δούμε το 2006 πού βρίσκονται οι διάφορες εκκλησίες, φωτογραφίες κλπ. Όταν το συνεχίζουμε αυτό το έργο, πρέπει να υπάρχει επικαιροποίηση. Δηλαδή, υπήρχε εδώ είστε από διάφορα χωριά, οικομόπολης. Διαρπασία έχει. Ναι, αλλά θέλω να πω, το δικό σας το χωριό το έχει. Δηλαδή, υπάρχει σήμανση στο νεκροταφείο σας, υπάρχει σήμανση στην εκκλησία σας, υπάρχει κάτι που δείχνει, ας πούμε, ποιο αιώνα είναι. Δηλαδή, προσέξτε, δεν σας λέω να βάλετε ζήτω η ελευθερία. Εντάξει, ξέρω εγώ, η ζήτω η Κυπριακή Δημοκρατία. Σας λέω απλώς να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το βάλετε, δεν λέω ότι να μην το βάλετε, αλλά δεν τα έχετε τις ίδιες ιδιότητες. Και λέω απλώς, γιατί να μην το βάλετε αυτό συστηματικά. Άρα, εδώ ο κύριος και ο κύριος. Ναι, εγώ κάτι ήθελα να πω για τα αυτά. Και να το μόνο και οι περιοχέ, α πούμε, έχει η περιοχή που είναι το τάδε όνομα. Αυτά έπρεπε, εγώ είπα πολλέ φορέ, αυτά έπρεπε το ίδιο το κτηματολόγιο να μα βοηθήσει. Μα αφήσαν στο έλεο του Θεού του προσφύγε. Μα μπορεί να πιέσετε το κτηματολόγιο για να υπάρχει ονομασία περιοχή. Απλώ να βάλετε το κάτω. Μπορεί να το βρει που πάνω, αφού βλέπει και αν έχτιζε κάποιο. Με το Google μπαίνει μέσα στο κοτσάρι, αυτοί που ξέρουν. Ναι. Να τα βάζει. Σωστά, μα ο τοπογράφο του τα βάζει. Γι' αυτό έχουμε το τοπογραφικό σχάρτη. Και το βλέπει να πούμε εδώ και βλέπει αν έκτιζε και το άλλο. Μα κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι σε όλα τα χωριά τα κατεχόμενα έχουν κάνει τσάνι και νεκροταφείο δικών του. Δεν λειτουργούν με μια εκκλησία. Όλα τα τουρκικά, τα κατεχόμενα χωριά μα έχουν τσάνι δικών του. Ναι, μα δεν είπα το αντίθετο, αλλά σας είπα αυτό. Λέω απλώς ότι εδώ δεν σας λέω να κάνετε κάποια επιθετική πράξη πάνω στην τζαμί. Λέω απλώς ότι. Όχι, αυτό δεν θα σου πει να κάποιο ξεκινήσει τζαμί. Δεν νιώσα. Έχει σε όλα τα χωριά τζαμί δεν χτίζουν. Όχι. Χτίζουν μια χαρά ακόμα και τώρα. Το θέμα ποιο είναι. Άλλο έλεγα. Έλεγα ότι άμα μάθεις ότι εδώ θα γίνει τζαμί, κάνε την κίνηση πριν. Άμα είναι ακόμα στα θεμέλια, προλαβαίνεις. Άμα έχει αρχίσει η ανέργεια, τέλειωσε. Είναι άλλο που έρχεται. Εκεί πέρα πίσω. Την τελευταία φορά που πήγαμε στον Τρίκομο, στην Εκκλησία, στο Άγιο του Γιώργιου Βουλτό, πιάσαμε την ειδική άδεια η Δημοτική Αρχή μας, για να πάμε να εκκλησιαστούμε σε αυτήν την εκκλησία. Ναι. Αυτή η εκκλησία δεν ήταν. Την χρησιμοποιούσα για αθλητικό σωματείο. Εκεί. Ναι. Τα κομμάτια του τραγούδι τα βάζουν μέσα στις εκκλησίες. Ναι. Για μας είναι ιερά, για λόγους για αυτούς δεν είναι. Εσείς μας λέτε τώρα να βάλουμε μια πινακίδα έξω από την εκκλησία. Εσύ νομίζεις ότι αυτή η πινακίδα θα μείνει εκεί. Βεβαίως. Εδώ να βάλουμε μια πινακίδα σε. Πρώτα ξέρεις ότι για να μην μείνει εκεί είναι πάρα πολύ απλό για να μην την πάρεις καθόλου. Αν δεν την πάρεις καθόλου δεν θα μείνει. Μα εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο. Είπα απλώς ότι είναι πράξη. Σα συλλαμβάνω για μια απλή. Μπορεί να αντιδράσει με ένα αστυνομικό, να σε βάλουν μέσα και θα πρέπει να χίλια ευρώ για να σε βγάλουν σε 2-3 μέρες. Ναι, ωραία. Δεν σα είπα να κάνετε κάτι το παράνομο. Εντάξει, για εδώ μα είναι παράνομο. Λέει αυτού ότι πάει να. Όπως ο μικρός στην άλλη φορά να κατεβάσει μια σημαία ή να πάει να βάλει τώρα σε μια εκκλησία. Λοιπόν, πρώτον, για να μην μπερδευτούμε. Εγώ δεν σας είπα να μην κατεβάζετε σημαίες. Αλλά δεν σας είπα
να τις κατεβάζετε. Σας είπα να τις κατεβάζετε όποτε είναι στρατηγικό. Αλλά όχι να το κάνετε μπροστά στον κόσμο. Εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό που λέω να κάνετε μπροστά στον κόσμο είναι αυτό που είναι απλώς ο σεβασμός προς την πληροφόρηση και την ιστορία της Εκκλησίας. Και λέω απλώς ότι τώρα εσύ που έχεις συνδυασμούς, εγώ θα σου δώσω άλλους συνδυασμούς. Μπαίνουμε στις εκκλησίες και το κάνουν εξεπίτηδες να είναι ανοιχτές και να έχει κουτσουλιές παντού. Ωραία. Μπαίνουμε εμείς και βάζουμε σίτες. Θα μπορούσε να πεις, α, μάνα μας σε πιάσουμε μία σίτα. Ωραία. Σε πιάσουμε μία σίτα, παίρνει τη σίτα και τι έγινε. Το θέμα είναι ότι το πιο. Το χειρότερο που γίνεται δεν είναι η κατοχή, είναι οι κουτσουλιές. Γιατί πάνω σε αγιογράφηση οι κουτσουλιές τις καταστρέφουν οριστικά. Άρα οι κομπίνα τι κάνουν, δεν πάνε να χτυπήσουν όπως έκαναν παλιά, αφήνουν συνεχώς τα περιστέρια να κυκλοφορούν και εμείς, επειδή δεν τολμούμε να βάλουμε ούτε μια σίτα ή να ανεβούμε πιο πάνω για να δούμε σε ποια κατάσταση είναι, είναι πολύ απλό. Τα περιστέρια κάνουν τη δουλειά για αυτούς. Και μετά, πώς θα την κάνεις την ανακαίνιση της αγιογραφίας. Θα κάνουν ανακαίνιση μέσω αδειών που παίρνουν στον Αποστόλο Ανδρέα, δεν ξέρω ποιο μεγάλο έχουν βάλει όνομα στον Αποστόλο Ανδρέα. Βεβαίως. Μοναστήρι, λέμε μοναστήρι, Αποστόλο Ανδρέα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση σαν σύγκριση, μην το συγκρίνετε, γιατί αυτό είναι και με την Ιταλική σχολή, τέλος πάντων. Είναι εντελώς, αν θέλετε, το επίσημο μετά από μια διοδότηση κανονική. Εγώ δεν σας λέω κάτι ανάλογο. Ας πούμε, άμα σου έλεγα, είσαι από το Τρίκομο. Ναι. Ωραία. Άμα σου έλεγα, ας πούμε, ο παππούς σου ζει. Ωραία. Εκεί πέρα έχει έναν τάφο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό που σου λέω είναι ότι ξαναφτιάξτε το σταυρό του παππού. Και μου λες, όπο πω, εγώ άμα πω να ξαναφτιάξω το σταυρό του παππού, θα με κλείσουν μέσα. Όχι. Πώς? Για την εκκλησία. Μα δεν πειράζει, θα το δεις, επειδή πρέπει να κοντάρεις πάνω στο ιερό. Ιερό, θρησκευτικό. Γιατί πρέπει να γίνει ατομικά ο κάθε ένας να κάνει σηματοδότη της περιουσίας του και να μην γίνει από το κράτος. Α. Εσύ αγάπη μου, μου θυμίζει τους Ελλαδίτες. Λοιπόν, επάνω κάτω αυτό που σας λέω εδώ είναι ότι να είστε υπεύθυνοι για αυτό που κάνετε και να μην περιμένετε από τον φορέα. Γιατί ο φορέας ξέρει πώς θα το κάνει. Όταν όλοι εσείς θα πάτε να πλέξετε το ίδιο γραφείο, θα πούν εντάξει, θα το κάνουμε εμείς. Αν δεν το κάνεις, θα περιμένουμε. Αυτό που έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η ατομική ευθύνη. Αν το κάνεις σε επίπεδο κρατικό. Να ξέρετε ότι εγώ το κράτος, εγώ δεν έχω αρμοδιότητα σε κατεχόμενο. Πρώτη απάντηση. Και ρωτάω τώρα. Το κράτος δεν έχει αρμοδιότητα σε κατεχόμενο, αλλά υπάρχουν κατεχόμενοι δήμοι. Ωραία. Εγώ λέω ότι αν έχεις μια δυσκολία θεσμική, το κατεβάζεις και πηγαίνεις μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν εσείς κάνετε μια απόφαση σε Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει νόημα να το κάνουμε, επειδή είναι ας πούμε. Έλεγα την Εκκλησία, να καταλάβεις το σκεπτικό μου, ότι η Εκκλησία ανήκει σε όλους. Ενώ ο τάφος του παππού σου ανήκει μόνο σε σένα. Είναι διαφορετικό σαν δίκαιο. Αλλά λέω απλώς ότι άμα αυτό το κάνετε σε αυτό το επίπεδο, φτάνει. Δεν είναι ένα να ζητήσει κάτι άλλο. Λέω απλώς ότι αλλάζει εντελώς η εικόνα. Δίνω ένα παράδειγμα. Άμα δεις, ας πούμε, μια εκκλησία που έχει γίνει τζαμί, μπορείς να βάλεις ένα σταυρό, να το ζωγραφείς πάνω στην εκκλησία. Δεν είναι. Αλλά θα πεις, αμάνα μα με πιάσουν, δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο χαρά έχεις όταν συναντιέσαι ο σταυρός της εκεί. Δεν έχετε δει ανθρώπους που στα κατεχόμενα έχουν φέρει εικόνες. Χαράλαμπε. Εγώ μένω ψεύτικες, μένω ψεύτικες. Δεν μας πειράζει αν είναι ψεύτικες ή όχι. Εγώ σου λέω, πες ότι σκέφτεσαι εδώ και πάει στην εκκλησία και απαντάω και στο παιδί, έχεις μια εκκλησία, είναι κατεχόμενη, πιέζεις με μια εικόνα, τη βάζεις. Μετά από τρεις μήνες ξαναπηγαίνεις, η εικόνα είναι εκεί. Δεν σε ξαφνιάζει. Εγώ μπορώ να σου πω πολύ απλά ότι άμα δεν το έχεις βάλει, μετά από τρεις μήνες δεν είναι εκεί. Αλλά πολλοί από εσάς θα μου πούν, μα μπορεί να μας την κλέψουν τα λοιπά. Μα δεν είναι ανάγκη να πας με προβολής. Και δεν είναι ανάγκη να είναι βυζαντινή αρχαιολογία. Λέω απλώς ότι είναι οι πράξεις. Εγώ αυτό το βλέπω, σας δίνω ένα παράδειγμα, στα κατεχόμενα της Αρμενίας. Βλέπετε σε μια εκκλησία διανυμένη και βλέπετε κάτω με πέτρες έχουν
κάνει σταυρό. Από αυτό ρίχνει μια κλωτσιά, φεύγει. Το γεγονός ότι όμως μπαίνεις μέσα και βλέπεις ένα σταυρό σε ένα σημείο που δεν είναι λογικό να υπάρχει, καταλαβαίνεις ότι κάποιος το σκέφτηκε και κάποιος θέλει να αφήσει το ίχνος ότι πήγε και προετοιμάζει τον επόμενο, κάνει και εσύ κάτι. Άρα έχω πάει σε μια περιοχή που ήταν γεμάτη σταυρούς από πέτρες. Όπως είναι ένα φαινόμενο της μόδας που βάζετε μια κλειδαριά πάνω σε μια γέφυρα και μετά βάζουν όλες τις κλειδαρίες, εδώ είναι το ίδιο. Και προσπαθώ να σου πω, θέλω να σκεφτείς τον άλλον που δεν είναι αυτές τις θρησκείες και ξαφνικά βλέπεις σταυρούς παντού. Λέει, κοίτα που δεν το παράτησα. Αυτό είναι που λέμε. Κοίτα που δεν το παράτησα. Πήγαμε σε ένα άλλο χωριό με μία κυρία από εκεί και μου λέει, αυτό είναι το σπίτι. Λέω, έχεις μπει μέσα. Λέει, όχι. Όχι. Λέει, δεν μπαίνεις μέσα. Λέει, τώρα... Λέω, είναι κάποιος μέσα. Όχι. Λέει, τότε να μπούμε. Άρα μπήκαμε. Το δάσκαλο δεν κάνει πολύ ώρα. Άρα μπήκαμε μέσα και μπαίνουμε μέσα, κυκλοφοράμε σε όλο το σπίτι και λέω, καλά, θα ανοίξουμε τα βαζούλια. Λέει, να ανοίξουμε τα βαζούλια. Ναι. Πώς θα βλέπουμε. Άρα ανοίγουμε όλα τα μπατζούλια. Το φαινόμενο τώρα που θέλω να σας πω έχει δίπλα έπικους. Οι έπικοι όταν μας βλέπουν, λένε τι κάνουν. Γιατί βέβαια με τα αυτοκίνητα καταλαβαίνουν αμέσως ποιος είναι. Τι κάνουν και κοιτάζουν γύρω από το σπίτι. Όσο κοιτάζετε γύρω από το σπίτι, σας κοιτάζουν. Όταν μπαίνετε στο σπίτι, δεν σας κοιτάζουν πια αφού είστε κρυμμένοι. Όταν ανοίγετε τα μπατζούλια, αυτοί είναι που κλείνουν τα δικά τους. Του λέει αμάνι οι ιδιοκτήτες. Θέλω να το σκεφτείτε εσείς για το φίλο μου, μια αγάπη. Πες ότι μπαίνεις σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου και μπαίνεις χθες, μια άνοιξη και ανοίγεις. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι δεν είναι δικό σου. Σου λέει μόνο αυτό ο ιδιοκτήτης μπορεί να το κάνει. Δεν σας πω να το κάνετε εσείς στην πρακτική. Πώς το σπίτι μου έκανε σαν 10 μήνες. Μια πέρα που είναι εκκλησία στη Δύση. Ναι. Και πήγα το 2004 όταν άνοιξα. Το 2003 έτσι. 2004 όταν άνοιξα το πράγμα τα πήγα. Κάτσε από το πρωί. Εκτό και δεν μπορώ να ξαναδώ συναισθηματικά, δεν μπορώ. Επίση, μια βδομάδα δεν μπορούσα. Αλλά λέτε, είναι το δικό μου. Ναι, εγώ λέω το δικό μου. Αλλά χτε που πήγαμε στον Οκτώβριο Σεπτέμβριο, είχε δύο σημαίε πάνω στο σπίτι μου, το έχει περιμένει νερό. Τέλεια. Είχε δύο σημαίε, μία του Πρωτοκυπριακού και μία του Κυρίου. Ναι. Πάνω στην εκκλησία του. Και να ρωτούσα στα ποια είναι τα στην εκκλησία του, αν που λειτουργούσαμε, είχε δύο σημαίε, μία του δεν μπορούσαμε να αγγίξουμε πάνω. Πήραμε τις εικόνες μας, έκαναμε την μηταρία, αλλά είσαι κάτω από την πολιτική εξουσία, έτσι σημαία μου λύσου. Το ίδιο και ο Απόστολος αναφέρεται. Νομίζω ότι σας εντυπωσιάζουν πολύ πολλά πράγματα που είναι εντελώς εφήμερα. Όπως τον ξαναλέω. Σας ξαναλέω. Όταν το κατοχικό καθεστώς πηγαίνει, ας πούμε, σε ολόκληρο καθοδικό ναό, στην Αμόχωστο, Άγιο Νικόλο, και απλώς βάζει δύο σημαίες και νομίζει ότι το ανοίγει, είναι γελίο, γιατί δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Άρα οι δύο σημαίες όπως μπήκαν, έτσι θα βγουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα μπει. Εδώ είναι η πολιτική εξουσία. Εσύ κράτη την εικόνα, σου κράτη το τσόκ, αλλά είσαι κάτω που μένει. Ναι, ναι, μα δεν είσαι κάτω, γιατί. Μα όταν θα φύγουν, είναι μερικοί από εσά που δεν θα το πάρουν μπρέφο ότι έχουν φύγει. Γιατί δεν θα έχουν πάει. Κανένας δεν φεύγει χωρίς πίεση. Το θέμα είναι ότι ποια πίεση ασκούμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο, χωρίς να κάνουμε κάτι το παράφορμο ή δεν λέμε να κάνουμε κάποια επιχείρηση κομμάτων. Είναι πολύ απλά. Ασχολείσαι με το νεκροταφείο σου, ασχολείσαι με την εκκλησία σου, κοιτάει στο σπίτι σου και δεν σας είπα να μπείτε στο σπίτι και να ρίξετε τα μπατζούρια αν μένει κάποιο μέσα. Αλλά λέω, όταν είναι κενό, η δικαιολογία που δεν τα ανήκει, ποια είναι. Είναι απλώς ότι υπάρχει μια έλλειψη θέλησης και δεν είναι μια έλλειψη τόλμης. Είναι ότι απλώς λέτε να το κάνω τι. Εγώ αυτό που έχω δει, γιατί έχω πάει πολλές φορές, έχω ανθρώπους που έχουν τον κήπο και μαζεύουν τα φρούτα. Έχει μεγάλη σημασία η παραμικρή πράξη τέτοιου τύπου, είναι μια πράξη αντίστασης. Διότι όταν να έρχεσαι, θα σας το λέω πολύ απλά, οι γυναίκες θα καταλάβουν αμέσως. Ένας κήπος περιποιημένος, τι σημαίνει, κυρίες μου. Έτσι. Τόσο απλά. Και δεν το λέω επειδή υπάρχουν γεωπόνοι, το λέω απλώς για να καταλάβετε
ότι το στίγμα που δίνεται είναι διαφορετικό. Άμα πάτε σε ένα μοναστήρι που έχει πολλά λουλούδια, τι είναι? Γυναικείο. Το στίγμα έχει τεράστια σημασία. Πάτε σε ένα χώρο, σας βάζουν πλαστικά λουλούδια, πάτε σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έχει σημασία, δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Όταν λοιπόν σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, θα μου πείτε, ναι, αλλά πολύ ώρα θα μας τα βγάλει τα λουλούδια, να μας τα κόψει. Οκ, ας το κάνει, εσύ τα ξαναπάτε. Όταν εμείς πηγαίνουμε, ας πούμε, στο κημητήριο Λευκονίκου, Κερίνιας και ξαναβάζουμε τους σταυρούς, που δεν μας ανήκουν καν, μπορεί μετά από χρόνια να τους ξαναβάζουμε, δεν τους ξαναβάζουμε. Το θέμα είναι ότι ποια εικόνα αφήνεις μετά το φέρασμά σου. Και όλο το θέμα που έχουμε εδώ είναι το εξής. Ρωτάω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ξαφνικά να σας αγοράσουν τις περιουσίες σας εφόσον θεωρείτε ότι δεν αξίζουν? Γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν και μια παρανομία, αλλά για να την κάνουν την παρανομία σου λέει δεν το πουλάς και επίσημα. Ενώ ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι λόγω καθεστώτος δεν έχετε δικαίωμα να πουλήσετε. Και ρωτάω, τότε γιατί έρχονται να σας ζητήσουν? Στην πραγματικότητα σου λέει, άμα έχω όμως τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, εγώ αναβαθμίζομαι. Μπορώ να πω, του έδωσα τόσα λεφτά και είναι εντάξει. Άμα απλώς λέτε δεν θέλω και σταματάτε, είναι μια παθητική αντίσταση, αλλά δεν είναι ενεργητική. Εγώ θέλω να δω στο σπίτι σας, όπως σας είπα, τα λουλούδια, τον κήπο, τα πατζούρια. Δηλαδή, φαντάσου, βάφεις τα πατζούρια σου. Θα έρθει τώρα ένας Τούρκος και θα σου πει γιατί βάφεις τα πατζούρια ενός σπιτιού που είναι ερυπωμένο. Το θέμα είναι πόσοι από εμάς έχουν τη θέληση να πάρουν μπογιά και να πάνε μαζί προς την κυρία να βάψουν τα πατζούρια. Τα πατζούρια βαμμένα καινούργια δεν είναι όμορφα? Άρα τα παραδείγματα που σας δίνω δεν είναι παραδείγματα υψηλής στρατηγικής που έχουν σχέση με τις χώρες και τα κράτη. Αυτό το κάνουμε με την ΑΟΣ. Όμως υπάρχει και το πρακτικό. Να προστατεύσεις την εικόνα, να προστατεύσεις το σταυρό, να προστατεύσεις το σπίτι όταν γίνεται και είναι εφικτό, να δώσεις ονόματα, να αλλάξεις το ύφος. Έχετε δει στο εξωτερικό που κάνουν διαγωνισμούς για το πιο, πώς θα το πω τώρα, ανθισμένο χωριό και βάζουν και πινακίδα. Δύο λουλούδια, τρία λουλούδια. Ρωτάω, εσείς όταν θα πηγαίνετε, όπως έλεγε και ο κύριος που πήγε και είδε τον άλλον, άμα πηγαίνετε σε ένα χώρο που ήταν όμορφος, εγώ το βλέπω συνήθως όταν πάτε να εκκλησιαστείτε, εννοώ σαν χωριό, κάνετε μερικές κλήσεις του τύπου να καθαρίσετε το χώρο και μετά να κάνετε τις φωτογραφίες κλπ. Λοιπόν. Ρωτάω, γιατί δεν το αφήνετε όπως είναι? Γιατί και εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαφορά το να είναι καθαρή η εκκλησία για να κάνω ακριβώς το ίδιο. Ενώ βέβαια θα μου πείτε πνευματικά αλλάζει κάτι, όχι δεν αλλάζει. Αλλά υπάρχει όμως ένας σεβασμός ο οποίος ουσιαστικά αποδεικνύει ότι θέλετε πρώτα να σεβαστείτε το χώρο και μετά να τον λειτουργήσετε με τον τρόπο που θέλετε. Όλα τα παραδείγματα που έδωσα είναι αυτά που μπορείτε να κάνετε εσείς προσωπικά, χωρίς να περιμένετε τίποτα από κανέναν. Το γεγονός ότι ήρθατε εδώ για να ακούσετε μια τέτοια διάλεξη σημαίνει είτε δεν είχατε τίποτα να κάνετε στο σπίτι, είτε πραγματικά αγαπάτε τον Ανδρέα. Αλλά το ερώτημα είναι, μετά από αυτή τη διάλεξη, θα πάτε στα κατεχόμενα να κάνετε κάτι ή απλώς θα κάθεστε εδώ και θα πείτε τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς πάνω σαν πρώτη θα πάμε. Να δούμε διάφορα πράγματα και λέω, μακάρι να πηγαίνουμε και με ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς πού είναι οι περιοχές που τους αφορούν και να πούμε, εδώ να πάει στη σήμανση. Εκεί να κάνεις αυτό. Άρα, αυτό ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές και να καταλάβετε ότι όπως είναι ο σύλλογος, έτσι όπως είναι δομημένος, είναι φτιαγμένος όχι σαν θεσμός, αλλά από συνανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν για τον ίδιο αγώνα και προτείνουν λύσεις πρακτικές, οι οποίες θα μας επιτρέψουν
Όπως η γιαγιά και ο εγγονός με την πισίνα, θα έχει πολύ πλάκα εδώ σε αυτό το χώρο, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και ο δικός σας, εδώ να πλακωθείτε για τα ονόματα που θα δώσετε στους δρόμους. Να πετάει το Κύριος, μα δεν ήταν έτσι, παιδιά. Να πετάει το Όριο, εγώ δεν το ξέρω και εγώ θέλω αυτόν τον δρόμο. Γιατί δεν υπάρχει κατάλογο. Αυτό είναι ήδη μια ενεργή μορφή αντίστασης όσο αφορά τη μνήμη. Δεν ξεχνάτε πια. Το ενσωματώνετε. Και μετά έρχονται και τα παιδιά σας, βλέπουν τη συνέχεια. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας.